να περάσουν πρώτα από τις συμπληγάδες του εκλογικού νόμου. Έχοντας στηρίσει στο έπακρο όσα προβλέπει, καλούνται οι υποψήφοι πριν στρέψουν το βλέμμα στην κάλπη. Οι επικεφαλείς των συνδυασμών βρίσκονται πλέον επί ποδός πολέμου, καθώς η επίσημη προκήρυξη των εκλογών αναμένεται μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα, σηματοδοτώντας έναν αγώνα δρόμου για την τήρηση των προθεσμιών. Οι υποψήφοι μπορούν να τροποποιήσουν κάτι, να αλλάξουν, να προσθέσουν, να αφαιρέσουν μέχρι εκείνη τη μέρα, τα μεσάνυχτα της 27ης. Από την 28η και μετά, θέμα συμπλήρωσης συνδυασμού αναπτύπτει μόνο εάν αποβιώσει κάποιος από τους υποψηφίους. Οι αυτοδιοικητικές εκλογές φέτος πραγματοποιούνται με βάση τα πληθυσμιακά δεδομένα της απογραφής του 2011 που αλλάζουν ριζικά τον αριθμό των υποψηφίων που πρέπει να διαθέτει κάθε συνδυασμός για να ανακηρυχθεί επίσημα στις 3 Μαΐου. Είχαν πολύ μεγάλη αύξηση του πληθυσμού και αυτό συνεπάγεται πολλές αλλαγές στους δημοτικούς συμβούλους, στα τοπικά συμβούλια των χωριών που αποτελούν τους δήμους. Ηράκλειο, Χερσόνησος και Μαλεβίζη παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες μεταβολές. Είχε Δημοτικό Συμβούλιο 27 μέλη, με τη νέα απογραφή του 2011 που ισχύει ως πραγματικός πληθυσμός για να προσδιοριστούν οι σύμβουλοι που εκλέγονταν Δημοτική Ενότητα, θα είναι 33 μέλη το Δημοτικό Συμβούλιο, ανώτερος αριθμός υποψηφίων είναι 142, ο μικρότερος είναι 101, αλλά μπορείς και με 65 υποψηφίους να μπορείς να συμμετάσχεις νόμιμα. Και υπάρχει βέβαια και η ακραία περίπτωση που με 16 υποψηφίους στο σύνολο του Δήμου μπορείς να καταθέσεις το πρωτοδικείο συνδυασμό. Πυρετός προετοιμασιών επικρατεί στην καρδιά του εκλογικού μηχανισμού στο Ηράκλειο. Το πρωτοδικείο είναι ήδη έτοιμο για την υποδοχή των συνδυασμών και την κατάρτιση των ψηφοδελτίων σε ηλεκτρονική μορφή. Η γραμματεία του πρωτοδικείου έχει ήδη καταρτήσει ανεξάρτητη ηλεκτρονική βάση δεδομένων που περιλαμβάνει τις αλλαγές με στόχο κανείς υποψήφιος να μην βρεθεί προεκπλήξεως. Εμείς θέλουμε όλοι οι υποψήφοι που επιθυμούν να ανακηρυχθούν και όλοι οι υποψήφοι να ξεκινήσουν από το ίδιο νήμα. Οι απαιτήσεις του νόμου που θέτει συγκεκριμένα αριθμητικά όρια για να είναι νόμος συνδυασμός, πολλές φορές δεν επιτρέπει της ουσίας να σχηματιστούν πολλοί συνδυασμοί. Σε ετοιμότητα βρίσκεται και ο εκλογικός μηχανισμός της περιφέρειας Κρήτης, που έχει ήδη αρχίσει να παραλαμβάνει προεκλογικό υλικό. Η προθεσμία που τρέχει σήμερα είναι μεταδημότευση των υποψηφίων, που αρχίζει από την 1η Απριλίου και τελειώνει μία μέρα πριν την αναγγελία στο πρωτοδικείο του συνδυασμού.